Επέστρεψε στη ζωή ο 34χρονος πολυτραυματίας του τραγικού τροχαίου ανήμερα του 15 Αύγουστου που στήχησε τη ζωή σε μια 32χρονη κοπέλα. Είμαστε αισιόδοξοι, ξύπνησε ο νεαρός, έχουν γίνει ήδη ορθοπαιδικές χειρουργικές επεμβάσεις. Έχει ξυπνήσει εδώ και 3 μέρες, είναι αποσωγνωμένος, επικοινωνεί και... Δεν έχει αναπηρία στα χέρια και στα πόδια, κουνάει τα κανονιά. Ο 34χρονος, ο οποίος παραμένει στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου, νοσηλεύονταν όλες αυτές τις ημέρες διασωληνωμένος και σε καταστολή, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Ήδη χθες χειρουργήθηκε το ισχύο, το οποίο ήταν το βιοπήγον, και από σήμερα ξεκινάμε και την αντιπυχτική θεραπεία για τον θρόμβο, που ήταν αυτό που φοβόμαστε τις προηγούμενες μέρες, οπότε από εβδομάδα θα γίνουν και τα χειρουργία στα χέρια που θα έχει αποκατάσταση. Μπορούμε να πούμε ότι έχει γλιτώσει τα χειρότερα? Τα χειρότερα, ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει γλιτώσει. Ο κίνδυνος ήταν για αυτό το παιδί από τα πολλαπλά τραύματα και τις αιμορραγικές στίες που υπήρχαν, και εν πάση περιπτώσει, αυτά όσο περνάνε οι μέρες, ο κίνδυνος μειώνεται. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η εξέλιξη της πορείας θα είναι θετική. Μπορεί η ζωή του 34χρονου να μην βρίσκεται πλέον σε άμεσο κίνδυνο, ωστόσο οι γιατροί έχουν συστήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, να μην μάθει τίποτα για τον τραγικό χαμό της συνεπιβάτηδάς του. Οι ψυχολόγοι έκριναν ότι σε πρώτη φάση θα πρέπει να μάθει, ας πούμε, ότι είναι και αυτή η βαριά τραυματισμένη και ότι το ανακοινώσουν σε δεύτερο χρόνο. Ο οδηγός της μοιραίας μηχανής έχει μπροστά του μια μακρά περίοδο με αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις ορθοπαιδικής φύσεως, προκειμένου να επέλθει η πλήρης αποκατάστασή του. Θα κάνει μια σειρά χειρουργείων, ξεκινήσαμε τώρα, αλλά έπεται συνέχεια. Θα κάνει αρκετά χειρουργία. Είναι σε καλή κατάσταση και πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι, θα πάει πολύ καλά. Και θα βγει όρθιος και δυνατός από το νοσοκομείο, σωστά? Να ελπίσουμε, ναι.